Και φτάσαμε στην τελευταία εισήγηση της δεύτερης μέρας του συνεδρίου, στη συνεδρίαση της πρωτοβάθμιας. Το e-twinning είναι διασχολική συνεργασία, υλοποιείται διαδικτυακά. Σερφάρουμε λοιπόν σε σχολεία, σε χώρους, σε ωκεανούς πληροφοριών, αφήνοντας το αποτύπωμά μας. Για να απολαύσουμε λοιπόν τη σανίδα του σέρφινγκ χωρίς να πνιγούμε, θα μας μιλήσει η κυρία Τζίπουλα, αρετή, με το έργο της «Σερφάρο Σέιφλι», που ήταν μέρος δραστηριότητας προγράμματος Εράσμους ΚΑΠΑ2. Σας ακούμε, κυρία Τζίπουλα. Καλησπέρα και πάλι. Είμαι η Τζίπουλα Ρετή, όπως με προλόγησε η συνάδελφος. Είμαι καθηγήτρια μουσικής στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης και εκπονούμε από το 2018-19 Erasmus Plus προγράμματα με τίτλο «Το ΚΑΠΑ1 είναι «Μαθαίνω να διδάσκω την αποδοχή στην ψηφιακή τάξη». Και το ΚΑΠΑ2 πρόγραμμα είναι το Open Door to Digital World, Web2 Tools και ταυτόχρονα βέβαια κάνουμε και e-twinning προγράμματα. Για το ΚΑΠΑ2 πρόγραμμα συμμετέχουσες χώρες εκτός από την Ελλάδα είναι η Τουρκία, που είναι συντονίστρια χώρα, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Επιλέξαμε το θέμα των Web2 εργαλείων, γιατί τα Web2 εργαλεία είναι καινοτόμα, συμβάνουν στην ανάπτυξη και στην βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους μέσα από το προϊόν που παράγουν και αποτελούν μέσο ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης, καθώς οι μαθητές εργάζονται ομαδικά. Όταν εγκριθήκαμε για το πρόγραμμα, ξεκινήσαμε. Πριν εγκριθούμε μάλλον, από το 2016 είχαμε συνεργασία με το Σχολείο της Τουρκίας με e-twinning πρόγραμμα με το τίτλο «Let's share your culture». Με την Τουρκία είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Αποφασίσαμε το 2017 να κάνουμε εκ νέου e-twinning πρόγραμμα με τίτλο «New Side of Education». Και αυτό μας έφερε στην ΚΑΠΑ2 αίτηση που εγκρίθηκε και μας πλαισίωσαν και οι υπόλοιπες χώρες. Μέρος του προγράμματός μας είναι το Σερφάρο Safely, γιατί επειδή οι μαθητές μας ασχολούνται με το Web2 εργαλεία, είναι συνέχεια στον υπολογιστή και χωρίς ασχολούνται με τα Web2 εργαλεία, σκεφτήκαμε ότι τα σύγχρονα παιδιά είναι συνέχεια στον υπολογιστή. Πρέπει να γνωρίζουν κάποια πράγματα σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση σε αυτόν. Βασικά, το να μην εμπιστεύονται ό,τι βλέπουν και ακούνε στον υπολογιστή, να μην δίνουν τα στοιχεία τους σε αγνώστους, να μην μοιράζονται υλικό εύκολα, να μην είναι αγαθοί σε εισαγωγικά. Έτσι ξεκινήσαμε το πρόγραμμά μας. Αυτό. Να ανέβει επάνω θέλω. Ωραία. Ξεκινήσαμε το Σερφάρο Safely και χωρίσαμε τους μαθητές σε ομάδες. Η ομαδοποίηση έγινε με το Web2 εργαλείο Random Name Picker των Class Tools. Τι γίνεται σε αυτό. Ο εκπαιδευτικός πληκτρολογεί τα ονόματα των μαθητών στην πλατφόρμα του Random Name Picker και με το που πατάει το κουμπί τέλος, παίρνουν τα ονόματα στις ακτίνες ενός κύκλου. Με το που γυρνάει ο κύκλος, επιλέγεται ένα όνομα και αυτό το όνομα βγαίνει από τις ακτίνες. Έτσι γίνεται, χωρίσαμε τους μαθητές σε ομάδες. Ήταν διαφανής ο τρόπος διαμοιρασμού των ομάδων, οπότε δεν υπήρχε κανένας αντίλογος από τους μαθητές και με τον ίδιο τρόπο χωρίσαμε και τις εργασίες που θα έπρεπε να κάνει ο κάθε μαθητής. Να πω ότι το πρόγραμμά μας χωρίστηκε σε θεωρητικό και σε βιωματικό μέρος. Το θεωρητικό όμως έπρεπε να το βρουν οι ίδιοι οι μαθητές. Επίσης τους δώσαμε οδηγίες όπως όταν ψάχνουν στο διαδίκτυο και δεν ξέρουν ακριβώς μία λέξη, να χρησιμοποιούν πιθανές εκδοχές της. Όπως τη διαφήμιση, ο μικρός που δεν ξέρει πώς λέγεται η λέξη προφίλ και λέει τροφίλ το λένε, κροφίλ το λένε. Να πληκτρολογήσει όλες τις λέξεις ο μαθητής και θα βρει τη λέξη τελικά που ψάχνει. Επίσης, τους είπαμε ότι αν θέλουν να βρουν τα γεγονότα μιας συγκεκριμένης χρονικής περίοδου, να βάζουν αποσιοποιητικά ανάμεσα στις δύο ημερομηνίες. Αν ξέρουν ακριβώς τι ζητάνε, να βάζουν μέσα σε εισαγωγικά αυτό που θέλουν.
Επίσης, τους δώσαμε οδηγίες, όπως το να μην εμπιστεύονται οτιδήποτε βλέπουν στο διαδίκτυο, ότι πρέπει να συγκρίνουν τις πληροφορίες τους σε τουλάχιστον τρεις ιστοσελίδες, να αναφέρουν πάντα τις πηγές όταν γράφουν μια σχολική εργασία και φυσικά να μην κάνουν αντιγραφή επικόλυση αυτών που βλέπουν στις εργασίες τους, να είναι προσωπική τους δουλειά. Με το Web2 εργαλείο Draw.io, το οποίο δημιουργεί σχεδιαγράμματα, οι μαθητές το χρησιμοποίησαν αυτό για να βάλουν μέσα τις πληροφορίες που θα έβρισκαν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αναγκάστηκαν να εκμεύσουν μόνο μερικές προτάσεις, να μην κάνουν αυτή την αντιγραφή επικόλυση και να τους μείνουν αυτά που διάβασαν. Μερικές από τις πληροφορίες τους, τις έχω εδώ σε κάποιες διαφάνειες, είναι τι σημαίνει η λέξη διαδίκτυο, την ετυμολογία της λέξης στα ελληνικά και στα αγγλικά, από τι αποτελείται το διαδίκτυο, τα θετικά του, τα έψαξαν οι ίδιοι μαθητές και τα βρήκανε, αλλά και τους κινδύνους που παραμονεύουν. Στη συνέχεια, έκαναν quiz που βρήκαμε στο φωτόδεντρο για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μπήκαμε στη σελίδα μαζί με τους μαθητές μας στο Safer Internet for Kids, που εκτός από τα quiz που βλέπουμε στη συγκεκριμένη διαφάνεια, έχει βίντεο για την ασφαλή πλοήγηση, έχει διάφορες πληροφορίες, εικόνες. Είναι μια εξαιρετική σελίδα και quiz βέβαια για όλες τις ηλικίες των παιδιών και για όλα τα θέματα που αφορούν την ασφαλή πλοήγηση. Επίσης τους μάθαμε ότι υπάρχει το safeyoutube.net, όπου είναι ασφαλές γιατί δεν έχει καθόλου διαφημίσεις και δεν μπορούν να μπουν σε υλικό που δεν θα θέλαμε να το δουν. Το Trace My Shadow είναι μια πλατφόρμα στην οποία, όπως βλέπετε στην αριστερή πλευρά, βάζεις ποιες συσκευές χρησιμοποιείς, tablet, computer, το κινητό τηλέφωνο, και τι αποθηκεύεις σε αυτά. Παραδείγματος χάρη, έχω την κάρτα μου, έχω την ημερομηνία γέννησής μου, οτιδήποτε αποθηκεύεται σε αυτό, δημιουργεί κάποιες σκιές, κάποια ίχνη, κάποια αποτυπώματα που κάνουν τους άλλους να μας βρουν πιο εύκολα. Με το Poster My Wall δημιουργήσαμε αφίσες σχετικές με το ασφαλές διαδίκτυο και για την ημέρα του cyberbullying, κατά του σχολικού εκφοβισμού, τις παρουσιάσαμε αυτές τις αφίσες μέσα στο σχολείο μας. Θα ήθελα να κλείσω με το Story Jabber. Το Story Jabber είναι ένα web2 εργαλείο που δημιουργεί παραμύθια και είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του, καθώς έχει βιβλιοθήκη με χαρακτήρες από τους οποίους οι μαθητές επιλέγουν και όλο το σκηνικό. Και στο τέλος, μετά, αφού κάνανε το παραμύθι οι ίδιοι μαθητές, με τα λόγια που θέλανε οι ίδιοι να βάλουν, ηχογραφήσανε και τη φωνή τους και έτσι ακούγεται ζωντανά το παραμύθι. Είναι δύο διαφορετικά παραμύθια, από το ε1 και από το ε2. Σας παρακαλώ, μπορώ να έρθω στην παρέα σας? Όχι, γιατί είσαι χοντρός και άσχημος. Να παίξω μαζί σας? Όχι, πάμε να φύγουμε. Δες ένα γελάκια. Κοίτα τον. Αχ, πάλι μόνο μου με άφησαν. Το απόγευμα, τα παιδιά ανέβασαν μια φωτογραφία στο Instagram για να γελάσουν. Την άλλη μέρα στο σχολείο τα παιδιά γελούσαν μαζί του. Έχεις κάτι? Ναι, κυρία. Τα παιδιά ανέβασαν μια φωτογραφία μου στο Instagram και γελούν. Έτσι, κυρία, μίλησε στα παιδιά για τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Τα παιδιά έμαθαν κάποιους κανόνες και τους έγραψαν. Διαδικτυακός εκφοβισμός. Πρέπει να μιλάμε, να μην στέλνουμε προσωπικά δεδομένα σε αγνώστους. Μάθε να μοιράζεσαι τα προβλήματά σου με τους μεγάλους, ενήλικες, γονείς, δασκάλους. Πριν απαντήσεις σε μηνύματα, αγνώστους, σκέψη τη συνέπεια.
να μην παραποιούμε δεδομένα, φωτογραφίες, κείμενα κτλ. Προσέχω τι ανεβάζω στο δίκτυο, προσέχω ποιους αποδέχομαι ως φίλους. Το καλύτερο όμως είναι ότι κατάλαβαν το λάθος τους. Ζήτησαν συγγνώμη από τον σημασοκή τους και από τότε έγιναν όλοι μαζί μια παρέα. Και το δεύτερο. Δεν ξέρεις τι έπαθα χθες. Για πες μου. Αποδέχτηκα έτοιμα φιλίας από κάποιον που δεν γνώριζα και μετά με απειλούσε. Αχ, κι εγώ το έχω πάθει. Αλλά το είπα στον κύριο της πληροφορικής και μας είπε πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε. Όλοι μας πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες. Το cyberbullying μας αγγίζει όλους. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας κάνει να αισθανόμαστε άσχημα. Συμφωνώ. Είτε είμαστε οι θύτες, είτε τα θύματα, είτε απλοί παρατηρητές. Πολλές φορές αισθανόμαστε αισθήματα όπως απογοήτευση, εγκατάλειψη, μοναξιά, αποκλεισμός. Αυτά ήταν. Παράληψή μου, το μάθημα της πληροφορικής τα παιδιά το κάνουν με τον καθηγητή της πληροφορικής, τον κύριο Νίκο Πλιάκα, ο οποίος βοήθησε να δημιουργηθεί αυτό το story jumper. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Τζίμπουλα, γιατί...